Με ιδιαίτερη συγκίνηση προσέρχομαι σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος έχει ταυτιστεί όσο κανένας άλλος με την ανθρώπινη βαρβαρότητα. Πράγματι, αν υπάρχει κάπου σε αυτόν τον κόσμο κόλαση, είναι εδώ. Έρχομαι για να τιμήσω τη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων οι οποίοι εξολοθρεύθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς. Ανάμεσα σε αυτούς και 65.000 Έλληνες Εβραίοι οι οποίοι δεν επέστρεψαν ποτέ στην πατρίδα τους. Ο μεγάλος ιστορικός του ναζισμού, Ιαν Κέρσο, έγραψε ότι ο δρόμος προς το Auschwitz χτίστηκε από το μίσος, αλλά είναι στρωμένος από την αδιαφορία. Και 75 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τον Ερυθρό Στρατό αυτού του χώρου, θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε αυτήν την ιερή δέσμευση να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Και να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι το μίσος, οι διακρίσεις, η μυσαλλοδοξία δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Και η δημοκρατία μας θα πρέπει να είναι ισχυρή και να πολεμά με αποφασιστικότητα όλα αυτά τα φαινόμενα. Κάποιοι από τους Έλληνες Εβραίους οι οποίοι βρέθηκαν εδώ και εξεγέρθηκαν την 7η Οκτωβρίου του 1944 στην μεγάλη εξέγερση η οποία έλαβε χώρα στο κρεματόριο 4, πέθαναν τραγουδώντας τα λόγια του εθνικού ύμνου. Κάποιοι ακόμα στις προσωπικές τους μαρτυρίες, οι οποίες διασώθηκαν, έγραψαν ότι πεθαίνουν ευχαριστημένοι διότι γνωρίζουν ότι η πατρίδα τους είναι ήδη ελεύθερη. Τη μνήμη αυτών των Ελλήνων Εβραίων τιμούμε σήμερα. Μαζί με την υπόσχεση, την οποία δίνουμε όλοι, ποτέ ξανά η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει μια τέτοια ανίποτη τραγωδία.